Με θλίψη και βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης αποχαιρέτησαν σήμερα το Βιαννίτη νομικό, διανοούμενο και συγγραφέα Πέτρο Μιλιαράκη. Η ξαφνική απώλειά του τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ηλικία 74 ετών βύθισε στο πένθος στην οικογένειά του τον νομικό κόσμο, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια και όσους τον γνώριζαν, αναγνωρίζοντας το πρόσωπό του μια σεβάσμια και ευγενική προσωπικότητα. Βράχος περίπτωνος και ξαφνικά βροντίκια στο πελέτσι. Ο αληθινός και πανάκουβος. Φίλος, ο πράος, ο σεμνός και φιλάλληλος Πέτρος δεν ζει πια. Για τους μεγάλους κριτικούς δεν πρέπουν μυρολόγια, ανέφερε στον αποχαιρετισμό του ο Αριστομένης Σιγκελάκης. Τούτα τα λόγια τα στερνά, τα καρδιακά μου λόγια, για τους μεγάλους κριτικούς δεν πρέπουν μυρολόγια. Έφυγε ένας μαχητής στο διαρκή αγώνα της μνήμης ενάντια στη λύθη και την παραχάραξη της ιστορίας. Ένας συνεπής αγωνιστής της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων. Ένας εκλεκτός διανοούμενος. Ένας υπερασπιστής των αδυνάτων. Ένας όρθιος Βιαννίτης, κριτικός, Έλληνας και πολίτης του κόσμου. Και εμείς όλο και ορφανεύουμε σε έναν κόσμο ρευστότητας, ανισότητας, εκμετάλλευσης και ιστορικού αναθεωρητισμού. Επικίδιο αποχαιρετισμό εκφώνησε και ο βουλευτής του Μέρα 25, Γιώργος Γλογιάδης, που μίλησε με συγκίνηση για το έργο και την προσφορά του Πέτρου Μιλιαράκη. Ήθος, γνώση, να στηρίζει ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γενικών, ο Πέτρος Μιλιαράκης ήταν ένας διανοούμενος στην υπηρεσία του λαού. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει στο δεύτερο νεκροταφείο Αθηνών, όπου έσπευσε πλήθος κόσμου για το τελευταίο αντίο και για να συμπαρασταθεί στην οικογένειά του, που θρηνεί για τον αδόκητο χαμό του.